Με τον ένα και μοναδικό Χρήστο Γρηγοριάδη. Χρήστο μου, γεια σου. Γεια σου, χαίρομαι. Επιτέλους, χαίρομαι πάρα πολύ που τα λέμε από κοντά. Νομίζω επιλέξαμε έναν πάρα πολύ ωραίο χώρο. Εξαιρετικός χώρος. Μπράβο στον Νικόλα τον Μιανίδη που έκανε τον παράδεισο. Του είναι τη μίνι ζούγκλα στο Γενικαρτιάν της Λευκοσίας. Έτσι ακριβώς και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παραχώρησε τον χώρο. Θέλω να μου πεις πώς είσαι. Είμαι πολύ καλά, είμαι πολύ γεμάτος, είμαι σε μια καλή φάση, χωρίς να υπάρχει καμία υπερβολή. Απλά νιώθω πως είμαι σε μια πολύ ισορροπημένη φάση της ζωής μου και χαίρομαι που το αντιλαμβάνομαι όταν γίνεται. Γιατί συνήθως σκεφτόμαστε και λέμε, α, πριν κάποιους μήνες τι ωραία ισορροπία υπήρχε. Νομίζω πως είμαι σε τούτη τη φάση της ζωής μου όπου μπορώ να συνειδητοποιήσω τα πράγματα την ώρα που γίνονται. Έχει επέλθει ισορροπία στα επαγγελματικά ή μιλάς εσύ για όλους τους τομείς της ζωής σου? Γενικά νομίζω πως ένα από τα καλά που μας άφησε η δύσκολη διετία που περάσαμε ήταν στο να συλλογιστούμε λίγο το τι μας γίνεται και να βάλουμε κάποιες προτεραιότητες, που οι προτεραιότητες δεν είναι να αλλάξει κάτι ριζικά γιατί δεν μπορεί να γίνει άμεσα, αλλά να έχουμε μια άλλη, να πάρουμε έναν άλλο δρόμο που μπορεί να μας οδηγήσει σε πιο ευτυχισμένες καταστάσεις. Δεν είμαι από τους ανθρώπους που μου αρέσει να γκρινιάζω ή να παραπονιέμαι. Γιατί η ενέργεια του παραπώνου ή της γκρίνιας χάνεται. Δηλαδή δεν μπορείς να επενδύσεις στο παράπονο. Τι είναι να κερδίσεις με το παράπονο? Εφόσον συμβαίνει κάτι, πάρε ό,τι είναι να πάρεις που την κατάσταση που σου συμβαίνει, γιατί οπωσδήποτε μπορείς να πάρεις κάτι και προχώρα. Ήμουν πάντα καλόβουλος που εδώ το πράγμα δεν άρεσε πάντα. Γιατί όταν ένας καλόβουλος άνθρωπος αποκτήσει φωνή ή άποψη, πει έστω και μία φορά, παιδιά, δεν μου αρέσει το πράγμα, τότε καταραίει το σύμπαν των υπολείπων. Δαμέ που νομίζω πως βρήκα την ισορροπία μου. Χωρίς να θέλω να περιαυτολογήσω, αλλά θεωρώ πως είμαι πολύ καλός συνεργάτης. Δεν θα βλάψω, δεν θα κακολογήσω, δεν θα μιλήσω πίσω από την πλάτη του άλλου και μεταφέρω και μία κατάσταση της μάμας μου που πρέπει να ταΐσω όλο τον κόσμο. Ο σύντροφος πώς είσαι, Χρήστο Γρηγοριάδη? Υπήρξα πολύ δοτικός, όταν το πράγμα μπορεί να σε κάνει μεγάλο θύμα. Υπήρξα άτομο που ανεχόμουν πολλά και ήμουν υπερβολικός και υπερβολικός. Ωραία το θέτεις, πάρα πολύ ωραία. Νομίζω πως είμαι έτοιμος να κάνω συμβιβασμούς και το έχω μπροστά στο μυαλό μου το πράγμα. Δεν υπάρχει κάτι στη ζωή μου τώρα για να μπορέσω να πω το πράγμα το έχω βάλει σε εφαρμογή, αλλά από τη στιγμή που ξέρω τα καλά και τα κακά μου, νομίζω πως είμαι σε καλό δρόμο. Στα επαγγελματικά νομίζω ότι στάθηκες τυχερός. Ήσουν τυχερός μέχρι σήμερα, δηλαδή έκανες επιτυχίες. Νομίζω έκανες πολύ αξιόλογες δουλειές, με πολύ καλούς συνεργάτες συναντήθηκες και στα προσωπικά θα έλεγες ότι ήσουν επίσης εξίσου τυχερός? Όχι. Θεωρώ πως είμαι ένας πολύ ευλογημένος άνθρωπος. Έχω πολύ καλούς φίλους, έχω μια εξαιρετική οικογένεια, έχω πάρα πολύ καλές συνεργασίες. Αν θα τεραρκούσα, θεωρώ πως η αισθηματική ζωή είναι πιο κάτω, αλλά θεωρώ πως όλα έρχονται στη ζωή. Άμα κυνηγάς κάτι, λέει κάποιος, στο τέλος το σκοτώνεις. Οπότε αφήνω τη ζωή να φέρει τα άτομα που πρέπει να έρθουν στη ζωή μου. 8 στα 10 πράγματα που έχω κάνει, τα έχω κάνει τη σωστή στιγμή. Και νιώθω πως είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου επαγγελματικά όπου τα κάνω όλα σε μια ισορροπία πάλι. Είμαι σε περιοδία με την ΕΘΑΛ, με τους γαμπρούς της ευτυχίας. Είναι η πρώτη φορά που συνεργάζομαι με την ΕΘΑΛ, αν και λέμε Σανός. Και το χαίρομαι πάρα πολύ. Μια εξαιρετική δουλειά με πολύ αγαπημένους συνεργάτες. Η πρώτη φορά που βρίσκομαι στο Σανίδι με το ραδιοφωνικό μου ζευγάρι, με τη Μαρίνα τη Βρόντι. Η γαμπρή της ευτυχίας σε σκηνοθεσία του Αχιλλέα του Γραμματικόπουλου, που είναι πραγματικά είναι μεγάλη χαρά να δουλεύεις με τον Αχιλλέα. Τηλεοπτικά συναντιούνται και πάλι οι δρόμοι μας με έναν πολύ αγαπημένο μου πλάσμα, τον Λόρεντο Λοϊζίδη. Συναντιούμαστε φέτος σε κάτι. Όταν θα βγει αέρα, θα καταλάβετε τι θα πω. Σε κάτι πολύ ιδιαίτερο, ίσως το πιο απαιτητικό και το πιο εξεζητημένο πράγμα που έχω κάνει ποτέ στην κυπριακή τηλεόραση. Oh my God! Ο Λεοντής! Λεοντή! Μια που το ανέφερες για τον Λόρι Λοϊζίδη, για την Αγία Φούξια,
Δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω. Είναι κάτι που πιστεύεις ότι μπορεί να ξεπεράσει εκείνον τον ρόλο του Βαγγέλη που ομολογουμένως όλος ο κόσμος ακόμα μέχρι και σήμερα έχει να λέει. Πάντα λέμε πως η πρώτη αγάπη είναι η πιο ιδιαίτερη, ο πρώτος έρωτας είναι ο πιο ιδιαίτερος. Μακάρι να αγαπηθεί όσον ο Βαγγελής, θεωρώ πως είναι δύσκολο. Για να μην ειλικρινείς, ποτέ δεν έχω χρησιμοποιήσει το Βαγγελή ως, είτε ως μέσον είτε ως λόγο για να κάνω οτιδήποτε άλλο. Αγάπησα πάρα πολύ τον ρόλο, όπως και τους πλήστους που έχω κάνει. Αλλά έθαν πως σε τούτην τη σύγκριση γιατί είναι λίγο άδικη. Αν σου πρότειναν σήμερα, εν έτη 2022, το ρόλο του Βαγγελή, θα ήσουν αμέσως δεκτικός να κάνεις αυτό το ρόλο ή θα έκανες δεύτερες, τρίτες σκέψεις? Δεν με προβλημάτισε το 2008, το 2022 νομίζω πως κάτι που θεωρώ ως μότο μου δεν είναι το τι κάνεις, αλλά πως το κάνεις. Ο Βαγγελής ακόμα και σήμερα είναι politically correct. Γιατί ας πούμε, καρικατούρες ήταν όλοι οι χαρακτήρες της Αίγιας. Ήταν, ισορροπούσαν σε μια κατάσταση καρικατούρας και ηθογραφίας. Όμως, αν σκεφτούμε πως σε ένα χωριό ιδιαίτερων χαρακτήρων, ο Βαγγελής ίσως να ήταν από τα λίγα μονογαμικά πλάσματα. Δεν ήταν ωραίο πρότυπο. Ήταν ακόμα και σήμερα, μετά από 14 χρόνια, είναι πολιτικός ορθός εκείνος ο ρόλος. Μου ανέφερες προηγουμένως την Μαρίνα Βρόντι, που είναι και το τέρι σου το ραδιοφωνικό και δουλεύετε και μαζί στο θέατρο τώρα. Εμείς δεν ξεκινήσαμε με τη Μαρίνα ως δύο φιλαράκια που γνώριζε πολύ καλά ο ένας τον άλλον. Είμαστε δύο άνθρωποι που ξεκινήσαμε να είμαστε συνεργάτες και ήμασταν πολύ ειλικρινείς. Αυτό που κάνουμε είναι μια συνεργασία. Αυτό σιγά σιγά, χωρίς καμία πίεση, χωρίς κανένα εξαναγκασμό, εξελίχθηκε σε μια πολύ ωραία φιλία. Εγώ είμαι πολύ τυχερός που η Μαρίνα Βρόντι βρίσκεται στη ζωή μου. Είσαι και αρκετά ενεργός στα social media. Ναι, μπορώ αρκετά να βελτιωθώ. Μπορείς, έχεις μέλλον ακόμα. Ωστόσο, βλέπουμε ότι ειδικά τα τελευταία χρόνια, με την επαφή όλου του κόσμου με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι γι' αυτό το παιχνίδι με τα αρνητικά σχόλια. Δεν ξέρω αν σου έχει τύχει. Θα ήταν σωστό να έλεγα πως όχι, δεν με ενοχλεί. Αλλά με ενοχλεί. Με ενοχλεί όταν γίνεται αδίκως. Όταν υπάρχει λόγος να γίνει κάτι, το θεωρώ όμορφο. Δεν συνηθίζω να εκφράζομαι δημοσίως, γιατί θεωρώ πως δεν μπορώ να αλλάξω πολλά πράγματα. Αν ζητήσει κάποιος την άποψή μου, εννοείται πως θα την πω. Δεν μπορώ να μπω σε δημόσιο διάλογο με κάποιον που μπορεί να μην εκπέμπουμε στα ίδια κύματα. Θα προτιμούσα να είχα πιο έντονη δημόσια φωνή, αλλά θεωρώ πως δεν είναι η ώρα να το κάνω. Ίσως πιο μετά να ασχοληθείς με τα κοινά. Θα ήθελα πάρα αυτό πολύ. Αυτό που θες, όντως. Ναι, θα ήθελα. Όχι, δεν θα ήθελα να γίνω πολιτικός. Ναι. Αν και έχω δεχτεί τρεις φορές πρόταση για να κατέβω υποψήφιος για πολλά πράγματα και στο Κοινοβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κλπ. Θεωρώ πως για να υπηρετήσεις κάτι τέτοιο πρέπει να αποτραβηχτείς από τα υπόλοιπα. Αν και φέτος έχω κλείσει 20 χρόνια στο χώρο, θεωρώ πως ακόμα είμαι στην αρχή. Νιώθω πως πρέπει να υπηρετήσω το όνειρό μου. Ωραίο. Ίσως να αλλάξω τον κόσμο μέσα από την τέχνη μου. Αισθάνεσαι και εσύ ως καλλιτέχνης την ανάγκη να υποστηρίξεις το χώρο του θεάματος, του θεάτρου, ακούγοντας όλα αυτά τα πράγματα που βγαίνουν, τα δυσάρεστα, κακοποιητικές συμπεριφορές κλπ? Δεν θεωρώ πως έχει στοχοποιηθεί το θέατρο, η τηλεόραση ή κάτι. Κάποια άτομα του χώρου, που δυστυχώς τέτοιες συμπεριφορές υπάρχουν σε όλους τους χώρους. Δεν σημαίνει πως κάθε σκηνοθέτης, ηθοποιός ή άνθρωπος της τέχνης είναι χειριστικός ή προσπαθεί να εκμεταλλευτεί σεξουαλικά ή να έχει μια κακοποιητική στάση απέναντι στους υπόλοιπους. Υπάρχει πολύ ομορφιά, πολύ αγάπη μέσα στον χώρο. Καλά και κακά δείγματα ανθρώπων υπάρχουν σε όλους τους χώρους.
Και εγώ χαίρομαι που βγαίνουν προς τα έξω άνθρωποι που επωνύμως καταγγέλουν κάποιες συμπεριφορές. Ήμουν ένας υπέρβαρος ηθοποιός που άργησα να μπω στο χώρο, ας πούμε, δεν μπήκα στα 18 μου. Με αποτέλεσμα να μην έχω, δεν ήταν όλοι οι ρόλοι κομμένοι, ραμμένοι πάνω μου. Γι' αυτό δεν είχα πολλές φιλοδοξίες. Γι' αυτό θεωρώ πως ήμουν ευλογημένος άνθρωπος, γιατί ήρθαν πράγματα χωρίς να τα κυνηγώ. Μου αρέσει πάρα πολύ να συνεργάζομαι με έναν κόσμο που δεν ξέρω. Μακάρι να συνεργαστώ και με άλλους χώρους. Γιατί μπορεί να έχω κάνει, να είμαι στο χώρο 20 χρόνια, αλλά δεν έχω δουλέψει με όλους. Που δεν έχω δουλέψει ποτέ στο κρατικό θέατρο της χώρας μας. Πώς και πώς προέκυψε αυτό το πράγμα? Να ρωτήσουμε λίγο αυτούς που είναι μέσα στο θεατρικό οργανισμό Κύπρου. Μου κάνει τρομερή εντύπωση. Και εμένα μου κάνει, αλλά εντάξει, υπάρχουν... Κλικές. Δεν ξέρω τι υπάρχει. Ενώ δεν σημαίνει, δεν θέλω να το πω έτσι, γιατί δεν θεωρώ όπως όποιος έχει παίξει στο θεατρικό οργανισμό Κύπρου είναι εκεί για κάποιους άλλους λόγους. Γιατί υπάρχουν πολλοί αξιοί συνάδελφοι. Απλά μου κάθεται λίγο εδώ περίεργα όταν είμαι 20 χρόνια στο χώρο και δεν έχω συνεργαστεί ποτέ με το κρατικό θέατρο της χώρας. Υπηρετώ ένα πολύ ματαιόδοξο χώρο. Ο χώρος της τηλεόρασης, του ραδιοφώνου, της υποκριτικής. Δεν ανταποκρίνομαι, δεν με γοητεύει η ματαιοδοξία και όταν την διακρίνω και σε μένα προσπαθώ να κάνω ένα βήμα πίσω. Έχασα τον πατέρα μου το 13. Λίγους μήνες πριν χάσω τον πατέρα μου, έβγαινα από μια υπεραγορά και μιλούσα με τον γιατρό του πατέρα μου που μου έλεγε τα πολύ δυσάρεστα. Και εκείνη τη στιγμή που έβγαινα, γινόταν ένας έρανος και τους απλά παρέτησα το καροτσάκι μου και έβγαινα έξω γιατί είχα εκείνο το δυσάρεστο, το τηλεφώνημα που ευχόμαι να μην το πάρει κανείς και δεν μπορούσα να διαχειριστώ όλη την κατάσταση μέσα στην υπεραγορά, οπότε έβγαινα. Και μία κοπέλα μου είπε, σας παρακαλώ, δεν μπορώ τώρα. Και μετά που με είδε, μου είπε, ναι, πέρσι όταν γινόταν αυτός ο έρανος, σας είδα και μας είπετε πως δεν μπορούσατε να ασχοληθείτε μαζί μου. Θύμωσα λίγο, δεν απάντησα, αλλά αυτός ο άνθρωπος μπορεί να πιστεύει τα χειρότερα για μένα αυτή τη στιγμή. Γιατί σε πέτυχε σε μια πολύ άσχημη, δύσκολη στιγμή. Οπότε δεν θέλω να υπηρετήσω κάποια εικόνα. Είμαι πάντα αυθεντικός. Νιώθω πως μεγαλώνοντας, η μάνα μου με χαίρεται ως ενήλικα περισσότερο από ότι με χαίρονταν ως έφηβος μου. Ως έφηβος ήμουν μια δύσκολη κατάσταση. Δύσκολη περίπτωση. Ναι. Με τον πατέρα μου δεν είχα καμία επαφή ιδιαίτερη ως τα 18 μου. Μετά τα 18-19 ήταν σαν να έγινε ένα θαύμα και αποκτήσαμε μια σύνδεση πολύ ιδιαίτερη. Ποτέ δεν είπε η μάμα ή ο παπάς, μάνα μου το Ιούδη μου και ο καλύτερος του κόσμου. Νομίζω ήταν η βάση για να είμαι πολύ, να πατώ πολύ καλά τα πόδια μου στη γη. Θεωρώ πως πρέπει να είσαι πολλά ταπείνος. Ανδείξεις ευτυχίας. Πάτε μέχρι πότε? Θα πάμε μέχρι αρχές Αυγούστου. Θα παίξουμε εν τέλει του Ιούλη στο Σχολή Τυφλός στη Λευκοσία. Θα πυροδεύσουμε σε πολλές πόλεις, πολλά χωριά, πολλές κοινότητες. Πραγματικά πολύ όμορφη παράσταση, γνωστή ταινία και θα περάσετε πάρα 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 πολύ καλά με πολλούς αγαπημένους συναδέλφους. Ωραίοτατα, να έρθει ο κόσμος να σας δει να απολαύσει θέατρο και φέτος. Βέβαια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μας μίλησες σήμερα. Χαρά μου. Λυπούμαι που σας έστησα. Ενώ που σας δυσκόλεψα όλο το χρόνο, αλλά ήταν πολύ πολύ έντονος χρόνος. Εννοείται πως δεν έχω συνοπάρει κανένα. Είναι χαρά μου να είμαι στην παρέα σας, τα φιλιά μου και στους υπόλοιπους. Και εννοείται πως όποτε θέλετε θα είμαι δίπλα σας και θα είσαστε δίπλα μου, είμαι σίγουρος. Μπράβο Παντελή μου για αυτή την υπέροχη συνέντευξη.